Δημοκρατίας, ο καθηγητής Διονύσης Καράγιωργας πέθανε χθες το βράδυ από μεταμφραγματική επιπλοκή σε ηλικία 55 ετών. Ηγετικός τέλεχος της αντίστασης κατά της Χούντας πλήρωσε την ενεργό αντιδικτατορική του δράση με βαρύ τραυματισμό και βασανιστήρια που είχαν σαν συνέπεια τη σοβαρή και μόνιμη βλάβη της υγείας του. Ήταν ιδρυτικό μέλος της Δημοκρατικής Άμυνας. Συνελήφθη τον Ιούνιο του 1969 και καταδικάστηκε από το έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών σε ισόβια κάθριξη. Κρατήθηκε στις φυλακές Αβέροφ, Ιτζεδίνα, Λικαρνασού και Κορυδαλού. Διεθνούς κύρους οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Λονδίνου, άφησε πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο. Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο. Για το θάνατο του Διονύση Καράγιωργα, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η δημοκρατία έχασε έναν αγωνιστή. Η αντίσταση ένα κορυφαίο στέλεχος, ο σοσιαλισμός έναν αυτόνομο και όρθιο μαχητή και η επιστήμη έναν σημαντικό δάσκαλο. Χωρίς υπερβολή η Ελλάδα με το θάνατο του Καράγιωργα έγινε φτωχότερη. Σε ανακοίνωση του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ σημειώνεται ότι ο Σάκης Καράγιωγας θα μείνει παράδειγμα για την αγωνιστικότητά του, το ήθος του και τη συνέπειά του. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σημειώνει ότι παρά τις ιδεολογικές διαφορές, τον τιμούσε πάντα για το ήθος και τους αγώνες του. Η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σημειώνει σε συλληπιτήριο τηλεγράφημα προς τους οικείους του ότι ο Διονύσης Καράγιωργας πρόσφερε πολλά στον τόπο από την πρώτη γραμμή του αντιδικτατορικού αγώνα και πάλεψε με συνέπεια για τη δημοκρατία και τις ελευθερίες του λαού μας. Ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Εσωτερικού Λεωνίδας Κύρκος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η δημόσια ζωή έχασε έναν ηγετικό παράγοντα με αξεπέραστο ήθος και η ανανεωτική αριστερά μια αναντικατάστατη πηγή έμπνευσης και ενωτικής πρωτοβουλίας.